Πάμε στο Μιλάνο, μάλιστα, μιας και λέγαμε και για ρούχα που μας έλεγε η Μαργαρίτα Ακούζα. Πάμε εκεί που είναι η μόδα, χτυπάει η καρδιά και βέβαια χτυπάει πάντα η Ελλάδα εκεί, γιατί είναι ο Κριστιάνο Μαυροϊδής, Έλληνας. Ας είναι Κριστιάνο, έτσι. Κριστιάνο Μαυροϊδής. Πολύ καλημέρα. Καλημέρα. Από την όμορφη Ιταλία, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και καλημέρα στο στούντιο. Μάλιστα. Πώς, εσείς τι κάνετε ακριβώς τώρα στο Μιλάνο, είστε δεύτερη γενιά εκεί πέρα, μένετε μόνιμα? Δεύτερη γενιά, εγώ μένω και στο Μιλάνο και στο Τρέντο Ιταλίας, γιατί δραστηριοποιούμε και στις δύο πόλεις. Κανονικά είναι μισή εβδομάδα στο Μιλάνο και μισή εβδομάδα στο Τρέντο. Η καταγωγή μου είναι από την πλευρά της μητέρας μου, από την Ιταλία, από το Τρέντο Ιταλίας, που είναι στις Άλπεις, όπου είναι όλα τα χιονοδρομικά, και η παραγωγή Μίλα, που είναι φημισμένα, και στο Μιλάνο είμαι τη μισή εβδομάδα, όπου έχω το ελληνικό εστιατόριο στο Ντουόμο, δίπλα στην Μητρόπολη του Μιλάνου, που είναι και το πιο μεγάλο εστιατόριο, και μαζί και στο Μιλάνο και στο Τρέντο έχουμε από το 1986 την μεγαλύτερη εταιρεία που εισάγει ελληνικά τρόφιμα και διανέμισε όλα τα ελληνικά εστιατόρια της Ιταλίας. Βλέπουμε και εμείς τα πλάνα τα χαρακτηριστικά, και όνειρό σου ήταν να βρεις μια γυναίκα Ελληνίδα να την παντρευτείς και τα κατάφερες. Τι βρήκες την Ελληνίδα σου? Αυτό ήταν ο Ρώσος στη γιαγιά μου την Νίκη, όταν ζούσε, την Τριπολιτσιώτισσα, που της είχα πει από μικρός που εγώ Ελληνίδα θα πάρω. Γιατί η αγάπη μπρος στη χώρα μας είναι τεράστια. Εντάξει, καμιά φορά βέβαια ο έρωτας τα περνάει, αλλά εσείς έγινε ο στόχος επιτέθη. Είχε ο άνθρωπος όνειρο, σου λέει, ναι. Εγώ είμαι μισός Έλληνας. Αυτό λέω. Έκατσε, έμαθε τα ελληνικά, τον μεγάλωσαν και οι παππούδες. Συνεχίζει την επιχείρηση της οικογένειας με ελληνικά προϊόντα. Και θέλω, λέει, να παντρευτώ Ελληνίδα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τη βρήκα. Αυτό είναι ο στόχος. Να είστε καλά, εμείς σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Στόχος ερωτευμένοι. Στόχος επιτεύχθη. Να κάνουμε μια έτσι τώρα ερώτηση. Εκεί στην Ιταλία. Ό,τι θέλετε. Ναι, εκεί στην Ιταλία, για αυτό που συζητάμε εμείς εδώ πολύ στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα θα βλέπετε εδώ και την ειδησιογραφία. Και στην Ιταλία, φανταζόμαστε. Με τις Βρυξέλλες εκεί, με τους ευρωβουλευτές που κατηγορούνται για μίζες με το Κατάρ, ακούγεται αυτή η υπόθεση εκεί πέρα? Είναι πάρα πολύ. Ακούγεται πάρα πολύ για το λόγο που δυστυχώς το χρήμα πουλάει την ψυχή και το μυαλό του καθενός. Αυτό είναι το κακό. Δυστυχώς και οι άνθρωποι που εμπλέχονται έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή με την αντιπολίτευση που είναι τώρα. Και καταλαβαίνετε που αυτό δεν είναι καλό και για την αντιπολίτευση, γιατί χάνει και πολλούς πόντους. Μα τώρα πέρα από τα κόμματα τώρα, είναι πιο σημαντικό. Και από το σέλιδα τι γράφουν, τι αναφέρουν, γιατί είναι φερόμενος ο εγκέφαλος ένας πρώην Ιταλός ευρωβουλευτής, ο κύριος Παντσέρη, είναι ο σύντροφος κυρίας Καϊλή, που είναι η αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ήταν βασικά μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, που επίσης και εκείνος είναι Ιταλός. Σας απασχολεί αυτό το θέμα και την ομογένεια? Για μας όχι, σαν Έλληνες, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ. Το κακό είναι που ο ίδιος ήταν και συνδικαλιστής. Και όλα τα ουσιαστικά τα πιστεύω που θα έπρεπε να έχει και ένα συνδικαλιστή είναι να μην κάνει τέτοια πράγματα. Μάλιστα έβλεπα πριν κάποιες μέρες ένα βιντεάκι των ανθρώπων, γιατί ο ίδιος έχει σπίτι πολύ κοντά στο Μπέργαμο. Εντάξει, σε πολύ όμορφο χωριό που είναι πάρα πολύ κοντά σε ένα πολύ φημισμένο ποτάμι που είναι κοντά στο Μπέργαμο, είναι το Άντα. Που εκεί, φανταστείτε, υπήρχε και το σημαντικό που ο Λεωνάρντο Νταβίντσι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα επί του αυτού του ποταμιού. Άσχετο αυτό όμως, για να το ξέρουμε ιστορικά. Ήδη από το χωριό δεν μπορούσαν να πιστέψουν, γιατί θεωρούν την οικογένεια εξαιρετική. Δεν θα νόμιζαν ποτέ που θα μπορούσε τέτοιος άνθρωπος να είχε κάνει κάτι τέτοιο. Σαφώς οι άνθρωποι που το γνωρίζουν καλά, λέει, όμως το χρήμα αλλάζει και τον άνθρωπο. Και αυτό δεν είναι κάτι σωστό. Εύχομαι οι καινούριες γενιές, είτε της Ιταλίας είτε της Ελλάδας, του κόσμου,
να μην ασχολούνται με τέτοια πράγματα, δηλαδή με το χρήμα να τους αλλάζει πραγματικά, γιατί ο εγωισμός και το χρήμα είναι κάτι που δεν θα ήθελα προσωπικά να δω στο μέλλον μας. Ναι. Τώρα αυτά που μας τα λέγατε για τον κύριο Παντσέρη, που η οικογένειά του ήταν στον Μπέργαμο και η σύζυγος και η γυναίκα του συνελήφθησαν εκεί. Να πάμε ξανά στα δικά σας, να μας πείτε, εάν εμείς ναι, που τρώμε ναι. το πανετόνι από τους Ιταλούς, εκείνοι προτιμούν τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα, τους αρέσουν? Αυτή τη στιγμή γίνονται ανάρπαστοι, γιατί όσοι το ξέρουν και όσοι έχουν και Έλληνες φίλοι, σίγουρα θέλουν να φάνε έναν καταπληκτικό κουραμπιέ και ένα καταπληκτικό μελομακάρονο. Εγώ, αν θα έπρεπε να πω την αδυναμία μου, είναι το πρώτο. Οι κουραμπιέδες ήταν πάντα η αδυναμία μου. Εμείς μελομακάρονο επιτοπλίστων. Εντάξει, πάντως θα κάνουμε deal. Θα στείλετε εσείς πανετόνια και θα στείλουμε εμείς κουραμπιέδες τώρα. Να το κάνουμε έτσι. Για να, δούμε, ναι, για να κάνουμε το ιταλικό πανετόνιο να δοκιμάσουμε. Και πρόσεξε τώρα, ο κύριος Μαυροίδης δεν ανοίγει τα καταστήματά του τα Χριστούγεννα στις γιορτές. Σου λέει τώρα είναι πρέπει να κάνω διακοπές με την οικογένεια. Στην Ιταλία είναι. Ναι, απλώς λέω ακολουθεί. Σου λέει πρέπει ακολουθεί να περάσω τροπία. Οικογενειακά τις γιορτές. Και εγώ και οι εργαζόμενοι μου. Είναι σημαντικό, το έχω πει πάντα σε όλους τους εργαζόμενους που είναι οι πιο πολλοί Έλληνες, φανταστείτε, γιατί έχω δύο εστιατόρια, ένα είναι στο Μιλάνο, όπου σας είπα, στον Duomo του Μιλάνο δίπλα, και το άλλο είναι σε πολύ όμορφο εμπορικό και μεγάλο εμπορικό κέντρο στην Πρέσια, που και ήδη είναι αρκετοί Έλληνες ή άνθρωποι που έχουν μείνει χρόνια στην Ελλάδα. Άρα αισθάνονται, Έλληνες. Μπορώ να σας πω, και Έλληνες. Πάντα το έλεγα που θεωρώ σωστό να αφιερούν χρόνο και στην οικογένεια. Άρα μένω κλειστός και το ξέρουν εκ των προτέρων, ειδικά στο Μιλάνο, που μένω πάντα κλειστός δύο εβδομάδες τον Αύγουστο. Δύο εβδομάδες. Προτιμώ να χάσω το τζίρο, όμως να έχω όλους την ίδια στιγμή που θα ξεκουραστούν. Και το ίδιο τώρα αποφάσισα τα Χριστούγεννα, γιατί θεωρώ που η στιγμή με την οικογένεια είναι εκείνη η στιγμή που δεν πρέπει να χαθεί και τους δίνει και μεγαλύτερη δύναμη. Πάντως, κύριε Μαυροϊδή, εμένα με εκπλήσετε. Επιμένετε ελληνικά, είτε για τη σύζυγό σας, είτε για τους υπαλλήλους σας, είτε για την ελληνική νοοτροπία. Μια χαρά. Σας βγάζω το καπέλο. Είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, έτσι, οι Έλληνες και οι Ιταλοί. Μοιάζουμε σε πολλά. Και στην Ιταλία είναι πολύ σημαντική οικογένεια, εξαιρετικά σημαντική οικογένεια. Μα μακάρι να υπάρχει πάντα το πιο σημαντικό. Εγώ για τις επόμενες επενδύσεις πάντα ψάχνω Έλληνες, γιατί αν μπορώ να δώσω δουλειά σε συμπατριώτες, σίγουρα θα το θέλω. Ψάχνετε τώρα, άμα ακούει κάποιος και θέλει να έρθει στην Ιταλία, να σας βρει να επικοινωνήσει μαζί. Βιογραφικό θα στείλει, κατευθείαν. Να στείλει βιογραφικό, γιατί κοιτάξτε, μεταξύ τη διακίνηση των προϊόντων και μεταξύ και τα εστιατόρια, πάντα θα θέλω. Απλά το μόνο που λέω πάντα, γιατί είμαι έτσι σαν χαρακτήρας, είμαι καλόψυχος, δίνω πάντα τα πάντα, θέλω το ίδιο να είναι και ο άνθρωπος που θα βρω. Δηλαδή θέλω να είναι ήπιον τόνο και να έχει και όραμα όπως έχω και εγώ. Τέλεια. Έγινε, όποιος σας ακούει καλά. Και επιθυμεί να έρθει στην Ιταλία να περάσει και ωραία, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με την εταιρεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Να είστε καλά. Τα φιλιά μου σε όλη την Ελλάδα και εύχομαι πάντα τα καλύτερα.